Γεια σας! Θα κάνουμε διαφορετικά και εύκολα κρουασανάκια. Διαλύουμε μία ξερή μαγιά και μία κουταλιά ζάχαρη σε 200 ml χλιαρό γάλα. Και 200 ml χλιαρό νερό. Προσθέτουμε 100 ml λάδι και ανακατεύουμε. Βάζουμε περίπου το μισό αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οχτώ γραμμάρια αλάτι και ανακατεύουμε. Ενσωματώνουμε σιγά σιγά το υπόλοιπο αλεύρι μέχρι που να γίνει κολόδες ζύμη. Λαδώνουμε τα χέρια μας και δουλεύουμε μέχρι που η ζύμη να ξεκολλάει από τα τυχώματα του μπολ. Την σκεπάζουμε με μεμβράνη και αφήνουμε για 45 λεπτά να φουσκώσει. Όταν είναι έτοιμη, την πλάθουμε ελαφρώς και την δουλεύουμε σε λευρωμένο πάγκο. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Την χωρίζουμε σε δύο μέρη. Τα ανοίγουμε σε φύλλα. Βουτυρώνουμε τις διπλώνουμε όπως σας δείχνουμε. Αφήνουμε στο ψυγείο για 15 λεπτά. Σε αλευρωμένη επιφάνεια τα ανοίγουμε σε φύλλα. Βουτυρώνουμε.
απλώνουμε τριμμένο κίτρινο τυρί, τυλίγουμε σε ρολό και κόβουμε ρολάκια σε μήκος περίπου 4 δάχτυλα. Τα τοποθετούμε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί, τα πατάμε ελαφρώς, αλείφουμε με κρόκο αυγού ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις μέχρι να ρωδίσουν. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!